Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσει και θα αναζητήσει και εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών την δυνατότητα διαμόρφωσης μιας πλατιάς προοδευτικής συμμαχίας με δυνάμεις και πρόσωπα που αντιλαμβάνονται την ανάγκη για τους λόγους που ανέλησα πρωτήτερα μιας ευρύτερης συμπόρευσης. Με ξεκάθαρο μέτωπο στον εθνικισμό και την ακροδεξιά, με ξεκάθαρο μέτωπο στον νέο φιλελευθερισμό και τις πολιτικές που τρέφουν τον ακροδεξιό και αντιευρωπαϊκό λαϊκισμό, αλλά και με ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ευρώπης, αλλά υπέρ της Ευρώπης της Δημοκρατίας, της Ευρώπης της Κοινωνικής Συνοχής, της Ευρώπης των Πολιτικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και επειδή το τελευταίο που θα θέλαμε να ζήσουμε ως αριστεροί προοδευτικοί είναι να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για όσα πετύχαμε στην Ελλάδα αλλά το βράδυ της 26ης Μαΐου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές να βρισκόμαστε σε συσχετισμούς και σε ένα Ευρωκοινοβούλιο που όχι μόνο δεν θα είναι ικανό να αντιστρέψει την αποσάρθρωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος αλλά που αντιθέτω η νέα πολιτική σύνθεσή του θα είναι αυτή που θα εντείνει αυτή την αποσάθρωση. Γι' αυτό το στόχο, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχουμε έναν ακόμα σημαντικό λόγο να δουλέψουμε με πείσμα το επόμενο διάστημα. Ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα με τους συμμάχους του αλλά και οι προοδευτικές φιλοευρωπαϊκές και αντιφιλελεύθερες, αντινεοφιλελεύθερες δυνάμεις στην Ευρώπη να βγουν ισχυρές και ενισχυμένες στην επόμενη ευρωπαϊκή μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών στις 26 του Μάη. Για να είναι την επόμενη μέρα ο βασικός πολιτικός πυλώνας, η μαγιά εκείνη, όλες αυτές οι δυνάμεις, της ενωτικής ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλουν και μπορούν να πορευτούν μαζί για μια ριζική αλλαγή πορείας για την Ευρώπη.